αγαπημένη μου, δεν θα μπορούσα να χάσω αυτό το ρεπορτάζ εδώ στις Πατσίδες, γιατί μετά από τόσα χρόνια τηλεόραση, ναι, πραγματικά δεν έχω παρευρεθεί σε αυτό που λέμε μελίσια, μελισσοκομεία, κυψέλες. Εδώ είμαστε στη μελισσοδύναμη, εδώ στις Πατσίδες. Εδώ που οι μαθητές από τον κύριο Σπύρο λαμβάνουν όλη την κατευθυντήρια βάση πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία της μελισσοκομείας. Μαζί του λοιπόν και εγώ σαν μαθήτρια θα μάθω με όλους εσάς όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Σπύρο. Εσείς εδώ με έχετε από πάνω μέχρι κάτω προστατέψει, αλλά βλέπω ότι εσείς δεν είστε προστατευμένος. Γιατί? Έχουμε εξοικειωθεί πλέον με τα μελίσια. Από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ ήρεμα. Δεν κάνουμε κινήσεις βίαιες ούτως ώστε να τα ενοχλήσουμε και πάντοτε προσπαθούμε με ήρεμες κινήσεις να τα ελέγχουμε, να τα επιθεωρούμε και όλα αυτά. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? Ασχολούμαστε από το 83 ανελιπώς. Και εδώ, από ό,τι μου είπατε λίγο πιο πριν, ουσιαστικά δεν είναι η μονάδα σας. Όχι, απλά είναι η μικρή έδρα σας, ναι, έτσι ώστε να έρχονται οι μαθητές σας να τους διδάσκετε. Αυτό που λέμε μελισσοκομεία, τελικά είναι το επάγγελμα του μέλλοντος? Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Όσοι ασχολούνται σήμερα το αγαπάνε το επάγγελμα και πάνε πάρα πολύ καλά. Φροντίζουμε και εμείς να λέμε στους καλλιεργητές, ούτως ώστε με τα ψυχάσματα τώρα και τέτοια να δείχνουν κάποια ευαισθησία και κάποια προσοχή, διότι χωρίς μελίσια δεν υπάρχει πλανήτη γη. Πάμε να μάθουμε τη διαδικασία, γιατί εγώ είπαμε, σήμερα έχω πάρει το ρόλο μου, το ρόλο της μαθήτριάς σας. Τι είναι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι το καπνιστήρι αυτό εδώ, το οποίο απλά τις καπνίζουμε λίγο, όχι πάρα πολύ έντονα. Ουσιαστικά τι ζαλίζετε με αυτό το καπνιστήρι? Ζαλίζεται λίγο η μέλισσα και η ηρεμία. Αυτό εδώ είναι το σπίτι της μέλισσας, έτσι. Είναι, το λέμε κυψέλι. Αυτό εδώ το λέμε πλαίσιο, έτσι. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ μέσα, αυτό εδώ είναι η γύρι. Είναι το ψωμί της μέλισσας. Και αυτό είναι το νέκταρ που κουβαλάνε απ' έξω. Όταν λοιπόν το μέλι είναι όριμο εδώ, σκεπάζεται, διότι η μέλισσα θέλει πάντοτε να έχει τροφές για ξεχειμονιάσει. Δηλαδή στην ουσία το αποθηκεύει, και το έχει σαν αποθήκη για το χειμώνα που δεν βγαίνει έξω ή έχουμε βροχές ή οτιδήποτε. Πόσο καιρό χρειάζεται για να φτιαχτεί η πίτα αυτή? Η πίτα αυτή είναι ανάλογα τις ανθοφορίες που έχουμε έξω. Μπορεί και αυθημερών ή σε δύο ημέρες αργότερα να έχει φτιαχτεί. Αυτή εδώ τώρα είναι συλλέκτρια που έφερε απ' έξω τη γύρη. Και θα την τοποθετήσει εδώ στα κενά που υπάρχουν. Οπότε θα αγαπήσεις, τους έχεις συμπεριφερθεί με ένα τέλειο τρόπο και αυτά εξοικειώνονται μαζί σου. Βλέπετε πόσο ήρεμες είναι. Φοβόσουν, Αναστασία. Τώρα που σας βλέπω εσάς όμως είμαι μια χαρά. Ναι. Η Βασίλισσα γονιμοποιείται μια φορά στο κύκλο της ζωής της. Αυτή εδώ είναι η Βασίλισσα από ό,τι βλέπετε. Είναι η κεκρόπια φυλή, έτσι λέγεται. Πώς την ξεχωρίσατε, κύριε Σπύρο? Από το μέγεθος. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ήρεμη. Αυτή εδώ βλέπετε είναι η Βασίλισσα. Οι βασίλισσες μας είναι αυτές, είναι πάρα πολύ ήρεμες. Και όλα τα μελίσια, να μου βλέπετε, να δείτε κάτι. Αν θα μπορούσε να δεις και τη θερμοκρασία που έχουν πάνω. Είναι ζεστά. Πολύ ζεστά. Βλέπεις, Αναστασία, και εδώ δίπλα. Εδώ ακριβώς δίπλα είναι και άλλη μέλισσα, άλλη εργάτρια η οποία εκολάπτεται. Και αυτή εδώ θα εκολαπτεί και γι' αυτό είναι και η Βασίλισσα εδώ, επειδή βλέπει ότι εκολάπτεται, βλέπει συνέχεια κι άλλες που εκολάπτεται, Αναστασία. Γι' αυτό η Βασίλισσα μας είναι εδώ, ούτως ώστε με το που βγαίνει να τα γεννήσει. Βλέπεις τώρα αυτή που κουνάει τα φτερά της. Δίνει σήμα, γιατί έτσι δουλεύουν, ότι εγώ βρήκα, ας πούμε, σε κάποιο μέρος μια πολύ καλή ανθοφορία, μια πολύ καλή μελιτοφορία. Και έτσι επικοινωνούν μεταξύ τους και λέει μία στην άλλη, ας πούμε, για το χώρο που πρέπει να πάνε, να βρουν τις τροφές ή τον νέκταρα, να τα μεταφέρουν στην κυψέλη.
αυτή η πρώτη μου είχα την αντίληψη ότι η Βασίλισσα γονιμοποιείται από ένα τσιφίνα. Αλλά τελικά είναι λάθος. Διότι η Βασίλισσα όταν κάνει το πέταγμα, πολύ ψηλά, υπάρχει στο καφενείο των τσιφίνων, έτσι λέγεται. Και τελικά λένε ότι μπορεί να γονιμοποιηθεί και από παραπάνω από ένα τσιφίνα. Και τέσσερις και πέντε. Εγώ έχω δει, όταν επιστρέφει η Βασίλισσα στην Κυψέλη, έτσι, να δω και να είναι τα γεννητικά όργανα πίσω στη Βασίλισσα. Ναι, ήταν ναι, του τσιφίνα. Από το πλαίσιο ούτως ώστε να φανεί το μέλι και με τη φυγόκεντρο δύναμη καθώς γυρνάει πετιέται στα τυπώματα, πάει στην κάτω μεριά και μετά βάζουμε από κάτω το βάζο μας και το γεμίζουμε το περίφημο μέλι που βγάζουμε από τα μελίσια μας. Αναστασία, τώρα είμαστε έτοιμοι να συλλέξουμε το μέλι από το μηχάνημα μετά τη διαδικασία που κάναμε, να δούμε και τι βγάλαμε, ναι, και να το δοκιμάσουμε όλοι μαζί, να δούμε τι είναι, έτσι. Είναι το χρώμα του χρυσού περίπου. Βάλτε λοιπόν το μέλι στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, και πιστεύουμε, θα δείτε ότι θα έχετε καλύτερες μέρες και καλύτερη ζωή.